Να δούμε και λίγο τα πολιτικά. Η ίδια η στρατεύμα του κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Μαριάννα, εχθές η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δίνει 8,3 μονάδες διαφορά τη Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει μισή και κάτι μονάδα πάνω. Μετά από ένα καταιγισμό, έτσι. Είχαμε υποκλοπές, είχαμε. Υποκλοπές δεν επηρέασαν στο ελάχιστο. Ναι, ναι. Ακρίβεια η οποία επηρεάζει και απασχολεί κιόλας τον 90% του κόσμου, λέει δεν ξέρω πώς θα θερμανθώ. Λοιπόν, και βλέπεις ότι μπετονάρει δημοσκοπικά. Έτσι, δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό. Πώς το ερμηνεύουμε? Κοιτάξτε, εάν δεν περάσει ο χειμώνας, εγώ δεν μπορώ να ερμηνεύσω δημοσκοπικά. Αλλά όχι, άμα και εγώ, άμα ψηφίσουν, θα σου πω μετά ποιο είναι το αποτέλεσμα. Να περάσει ο χειμώνας. Να μας κάνει μια πρόβλεψη. Είναι το δύσκολο κομμάτι σου. Δηλαδή εκεί θα έχει. Το crash test, λες αυτό. Ναι, να συγκροτήσει και την κυβέρνηση. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Τώρα μπαίνει στο mood, είσαι μετά τις διακοπές, μετά το ένταλμα. Οι υποκλοπές δεν παίξανε ρόλο για λόγους οι οποίοι είναι. Προφανή. Όχι, για μένα είναι προφανή, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι όπως το χειριστήκανε, γιατί θα παίξει ρόλο. Ούτε θα μου έκανε εντύπωση να έπαιζε ρόλο. Αλλά το θέμα της σταθερής, του σταθερού προβαδίσματος, νομίζω ότι έχει να κάνει με το κρίσιμο ερώτημα που θα τεθεί και στις εκλογές. Ωραία, η κατάσταση διεθνώς είναι αυτή που είναι. Έχουμε πρόβλημα με τις τιμές του αερίου και των καυσίμων και της ενέργειας κτλ. Έχουμε πρόβλημα στην Ουκρανία, στη Ρωσία. Έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Ποιος μπορεί να το χειριστεί αυτό το πρόβλημα? Άρα, όχι καλύτερα, αλλά μη χειροβέλτιστο. Ναι. Καλά, έτσι επιλέγονται εδώ έτσι. Τα λέμε. Και όλες τις κυβερνήσεις λοιπόν, τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Μισό λεπτό. Όχι. Το 2015 υπήρχε τεράστιο κοινωνικό ρεύμα, το οποίο ήταν θετικά διακείμενο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως υπήρξε τεράστιο κοινωνικό ρεύμα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ διαφωνώ με το 2015 που λες. Εγώ θεωρώ ότι υπήρχε μεγάλη δυσαρέσκεια για όλο το πολιτικό σύστημα, η οποία δόθηκε ως ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έτσι θεωρώ. Εγώ πάντως ένα κόμμα το οποίο μέσα σε. Το Μητσοτάκη το 19 είχε Το 19 όμως. Αυτό σου λέω. Αλλά είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κόσμος είχε στραφεί, έψαχνε κάτι άλλο. Ναι, άρα και πάλι ήταν. Αυτό έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι εδώ δεν πάμε με θετικό πρόσημο, ντε και καλά. Υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο μπετοναρμέ στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ρε παιδί μου, και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπετονάρει ένα ψηλό ποσοστό. Πέρα από τον μπετοναρμέ, το γιατί δεν κατεβαίνει, ναι. Δεν κατεβαίνουν τα ποσοστά ή δεν κλείνει η ψαλίδα, οφείλεται στο πώς είναι οι δυναμικές ανάμεσα στα δύο αυτά κόμματα. Καλός ή κακός, δεν πείθει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί να τα κάνει καλύτερα. Πώς να το πω. Υπάρχει ένα στοιχείο, Κώστα, και στο βάζω και αυτό στην κουβέντα, που λέει ότι μειώθηκαν οι αποφάσεις, οι αναποφάσεις, κατά 1,5-2%. Αυτό το κομμάτι, λέει, πηγαίνει προς τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, στις κρίσεις. Εγώ πιστεύω ότι οι αναποφάσεις. Αυτό παίζουν και τα εθνικά ρόλο. Θα δώσουν μια σαφή νίκη στη Νέα Δημοκρατία, εκτός αν συμβεί κάτι απρόοπτο. Και η ψαλίδα θα ανοίγει όσο πηγαίνουμε προς εκλογές υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ Νέα Δημοκράτη στο εδώ μέσα. Εδώ έχουμε. Όχι, μα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει. Εδώ έχουμε μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Α. Εδώ έχουμε δεξιούς-δεξιούς στην κυβέρνηση, δεξιούς, κεντροδεξιούς, πρώην Πασόκους και ποταμίσιους. Πρώην Πασόκους, κύριε Καμπουράκη. Πολλούς. Οπότε δεν κυβερνάει η δεξιά. Μην μαθαίνετε μας. Πολλούς, πολλούς. Όταν αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει. Σε σημείο να εκνευρίζονται οι καθαρικοί. Κατάλαβε. Το έχω ακούσει από πολλούς. Όχι απλώς πολλούς και σε θέσεις κλειδιά. Έτσι. Μα η βασική κατηγορία. Η βασική κατηγορία, Κώστα μου, στο Μητσοτάκη εσωτερικά είναι να τα λέμε όλα τώρα εδώ. Είναι ότι είναι πολύ κεντρό. Ότι είναι πολύ κεντρό, του λένε. Μην το πω. 55 δισεκατομμύρια. Σε κοινωνική πολιτική στήριξη νοικοκυριών. Ναι, αλλά ο κόσμος έξω. Και... Αν δούμε τα στοιχεία, ο κόσμος έχει θέμα με την ακρίβεια. Υπάρχει αλαζονία. Εγώ και λέω να περιορίσει την ακρίβεια. Μπράβο. Εδώ στα προβλήματα είναι πως στρεφόμαστε. Στην ακρίβεια, π.χ. Δεν υπάρχει αντιπρόταση. Γι' αυτό κυριαρχεί. Δεν υπάρχει αντιπρόταση. Η αντιπρόταση ποια είναι? Ανοιχτά σύνορα. Όπως έγινε το 2015. Δεν λέει αυτό. Δεν λέει αυτό. Μόνο η νεολαία το λέει του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω. Ο Τσίπρας ο ίδιος είπε και έλεγε πρέπει να γίνονται και όλοι. Η ηγεσία έχει αλλάξει θέση για το ΦΠΑ, για το φόρο κατανάλωσης. Και έχει δείξει σοφροσύνη και στα εθνικά θέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί την έχει πατήσει στα εθνικά θέματα. Και τώρα στις καταστροφές στην Κρήτη. Και τώρα στις καταστροφές στην Κρήτη μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν βγήκαν να πούνε φωνιάδες να πού. Ήταν δηλαδή. Ναι, πολιτικά. Μα λοιπόν. Αυτή είναι η πολιτική που θα οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Η πολιτική
μιας σοβαρής αντιπολίτευσης που θα έχει ιστορική αριστερή καταγωγή. Παιδιά, ξεχνάτε την απλή αναλογική. Θα μπει απλή αναλογική στη μέση και θα τα κάνει έτσι. Εξαρτάται. Ναι, θα δούμε. Τι θα βγάλει την πρώτη Κυριακή. Γι' αυτό σου λέω. Η στρατηγική του Μαξίμου είναι η πρώτη Κυριακή. Σωστά, έχεις δίκιο. Δεν είναι δηλαδή το πάει εκεί για υψηλό αποτέλεσμα, ακριβώς, γιατί φοβάται εκεί ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Διότι αν την πρώτη Κυριακή μπετονάρει ένα κομμάτι 30+ που θέλει, η δεύτερη Κυριακή που είναι το 38% βγαίνει εύκολα. Εάν δεν μπετονάρει, αν δεν πάει δηλαδή, αν πει χαλαρή ψήφος μέσα και πει εντάξει ρε παιδί μου, θα ψηφίσω τώρα σε ένα μήνα, μην τρέχω. Ναι, και πάει στο 30, στο 28. Κάτω από 30 βασικά. Και βασικά εκεί κοντά στο 30 σου δίνει, εγώ που θα πιάσω 8 μονάδες. Ναι, δεν φτάνει μετά. Δεν φτάνει. Λοιπόν.